Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Χατσιμανίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Μου είπαν μάλιστα ότι είχατε κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι για Ρωσία και δεν μπορέσατε να πάτε. Όχι, ήμουν στη Ρωσία την προηγούμενη. Α, ήσασταν στη Ρωσία. Γύρισα το Σάββατο. Λίγο πιο δυνατά μόνο να, όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στο ακουστικό. Γυρίσατε λοιπόν το Σάββατο, άρα λοιπόν ήσασταν εκεί και εν μέσω πολέμου. Εντάξει, ο πόλεμος βέβαια αυτή τη στιγμή είναι στην Ουκρανία, δεν είναι στη Ρωσία. Ναι, αλλά το κλίμα υπάρχει μες στη χώρα, έτσι, της Ρωσίας. Τι λένε εκεί? Κοιτάξτε, εγώ βρισκόμουν στη Μόσχα για μια εβδομάδα, ναι, και όσο ξεκίνησαν αυτές οι εχθρικές πράξεις προς την Ουκρανία, δεν η ζωή στη Μόσχα και γενικότερα στη Ρωσία δεν διαταράχθηκε καθόλου, ήταν κανονικά. Μάλιστα. Ήταν σαν να μην συμβαίνει πόλεμος, κύριε Χατσιμανίδη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πόλεμο το μεταφράζουμε εμείς και το βλέπουμε εμείς από εδώ και με αυτά που ακούμε και που βλέπουμε. Ναι, τον βλέπουμε στην τηλεόραση τον πόλεμο, ναι. Δεν γίνεται κανονικός πόλεμος, κύριε Νατσούλη, γιατί ο κανονικός πόλεμος περιέχει βομβαρδισμούς σε κανονικές περιοχές. Εκεί γίνεται μια προέλαση του ρώσικου στρατού. Προς την υπάρχουν και κάποιες μάχες πάντως, υπάρχουν και κάποιοι βομβαρδισμοί. Υπάρχουν οι μάχες μεταξύ των στρατιωτικών. Εντάξει, πόλεμος δεν το λες, αλλά δεν το λες και ειρήνη, έτσι. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες εκεί πολιτικές, οι οποίες λύνονται με δυστυχώς χωρίς διαπραγματεύσεις και χωρίς ελληνικό τρόπο. Τώρα, για το επάγγελμά μας, κύριε Χατσιμανίδη, τι γίνεται εδώ τώρα? Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα. Μέχρι πριν το σήμερα και πριν το Σαββατοκύριακο ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ άσχημη μέρα για την γουνοπία. Το ρούβλιο έχει φτάσει στα 110, έχει υποτιμηθεί 50%. Και μου έλεγαν νωρίτερα και κάποιοι ακόμη συνάδελφοί σας ότι δεν αποκλείεται το ρούβλι να το δούμε και στα 200. Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν αποκλείεται. Έχουμε αποκλεισμό του SWIFT, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε και να πάρουμε χρήματα εύκολα. Έχουμε αποκλεισμό. Όχι εύκολα, δεν μπορείτε καθόλου. Όχι εύκολα, δεν μπορείτε νομίζω καθόλου. Εντάξει, νομίζω ότι τεχνικά αυτό θα λυθεί εν καιρό. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λάβουμε χρήματα, αυτό είναι το μόνο. Ούτε να πάρουμε, ούτε να στείλουμε. Επίσης δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε, ούτε να στείλουμε και εμπορεύματα. Οι αεροπορικές δεν δουλεύουν. Τα προβλήματα είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Είναι ανυπέρβλητα και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν το ελέγχουμε εμείς. Κύριε Χατσιμανίδη, από χθες υπάρχει κάτι ακόμα πέρα από τα τραπεζικά, λοιπόν, πέρα από τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε η Ευρώπη και οι υπόλοιποι, στην οποία βεβαίως και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχουμε και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ο Ρώσος θα θυμώσει πολύ γι' αυτό. Θα το θυμάται για πάντα. Δεν μπορώ να κρίνω την πολιτική της κεντρικής πολιτικής. Όχι, ξέρετε τους Ρώσους όμως. Ξέρετε τους Ρώσους όμως. Ψυχολογικά να πω ότι και λόγω του ότι είμαστε από την Καστοριά και έχουμε μια άρρηκτη σύνδεση με τη Ρωσία και την Ουκρανία και γενικότερα, νομίζω ότι εμάς δεν θα μας συνέφερε να στείλει η Ελλάδα στρατιωτικό υλικό. Γι' αυτό το λέμε, κύριε Χατσιμανίδη. Γιατί δεν μας συμφέρει εμάς αυτό το πράγμα. Άμα δείτε και γενικότερα, ας αφήσουμε τη γούνα απ' έξω, ας δούμε το κράτος σαν κράτος, η Ελλάδα δεχόταν πάρα πολλούς τουρίστες. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, αυτές οι χώρες της Μεσογείου δεχόταν ένα μεγάλο τουριστικό κύμα από την Ρωσία. Οπότε και βλέπουμε ότι και η Ιταλία και η Ισπανία μείναν εκτός από αυτές. Ναι. Τώρα, γιατί βέβαια, εντάξει, Ελλάδα, σκοτώνεται κόσμος εκεί και πάνω απ' όλα είναι οι ζωές, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε μια άμεση εξάρτηση από αυτήν την περιοχή εμείς, οπότε... Εμείς είναι αυτή τη στιγμή πού να τα πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Διαπραγματεύσεις οι οποίες δεν γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση θα οδηγήσουν. Θα ήθελα να πιστεύω προσωπικά ότι
θα τελειώσουν θετικά οι διαπραγματεύσεις αυτές και θα πάμε σε μια καλύτερη και μια εξομάλυνση των, των καταστάσεων. Αυτό όμως που θα πρέπει να δουν όλοι, και δει, εγώ πια δεν είμαι πρώην συνδικαλιστής, ναι, ας πούμε, αλλά είμαι πάντα ενεργό μέλος. Πάντα ενεργό μέλος, γι' αυτό ακριβώς, ναι. Ναι. Αυτό που θα πρέπει να δουν αυτή τη στιγμή όλοι και να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα της Καστοριάς και της Γουνοπίας είναι ότι η Γουνοπία ήταν το πρώτο εξαγώγημο προϊόν προς τη Ρωσία για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή εμείς πάμε στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να εξάγουμε, οπότε σημαίνει ένας κλάδος... Ότι δηλαδή, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ένας κλάδος είναι τελειωμένος από τη μεγαλύτερη αγορά. Οπότε οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, τα συνδικαλιστικά όργανα, όλοι αυτοί πρέπει άμεσα, σήμερα, εχθές μάλλον καλύτερα, να δράσουμε προς την πολιτεία και να πούνε και ήδη εμείς εδώ αυτή τη στιγμή παθαίνουμε μια τεράστια οικονομική ζημιά. Και να μην μιλήσω μόνο για τους επιχειρηματίες, θα πρέπει να υπάρχει μια ομπέλα και για όλους τους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί η ραχοκοκαλιά της Γουνοπίας είναι και οι εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί που δουλεύουν για αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και δεν είναι μόνο οι δουλειές, οι business, τα χρήματα. Είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προεκλείουν αυτό το κύκλο που λέγεται Γουνοπία στην Καστοριά. Μέχρι στιγμής, κύριε Χατσιμεωνίδη, έχετε δει κάτι? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μόνο το παρακολουθεί η Καστοριά, πέρα δηλαδή από κάποιους ανθρώπους που τους καλέσαμε να μιλήσουν και τα λοιπά? Έχετε δει κάποια αντίδραση? Εσείς έχετε δει? Εγώ δεν έχω δει, γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Άμα έχετε δει εσείς, άμα δεν έχετε δει εσείς που είστε δημοσιογράφος και τα ξέρετε περισσότερο και καλύτερα από εμάς, εμείς πού να δούμε? Εμείς το να ευλογούμε τα γένια μας και να ερχόμαστε εμείς να μιλάμε στον κύριο Νατσούλη ή και στον κύριο Παραρά ή σε οποιονδήποτε εδώ πέρα και να μιλάμε μεταξύ μας, αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση. Ναι, για εσωτερική κατανάλωση, ναι. Ναι, το θέμα είναι να σηκωθούμε από τις καρέκλες και να πάμε, ναι, και να πούμε, κύριοι, εδώ εμείς πεθαίνουμε. Τελείωσε, πέθανε ο κλάδος μας, πεθαίνει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μέχρι τώρα είχαμε την πανδημία η οποία μας χτύπησε σκληρά. Πάρα πολύ σκληρά. Για το κλάδο της οικονομίας είναι απίστευτα. Είμαστε στο μηδέν. Και τώρα έρχονται όλα αυτά να μας αποτελειώσουν. Από την άλλη, ας πούμε ότι όλοι στην Καστοριά ξεσηκώνονται θεσμικοί παράγοντες, τοπικοί παράγοντες κτλ. Υπάρχει περίπτωση κάπου να μπορέσουν να επηρεάσουν κάτι? Άμα είναι με αυτή τη λογική να κάτσουμε. Όχι, ενώ μπορεί να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, το πιστεύετε εσείς? Βεβαίως, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει καλά αντανακλαστικά, ναι, και μπορεί να προστατεύει κλάδους οι οποίοι... Ας πούμε τι, να εξαιρέσει, ας πούμε, εμπορικές συμφωνίες Ελλάδος-Ρωσίας, παραδείγματος χάρη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια προστασία. Δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι η Ελλάδα διακρατικά θα λύσει το πρόβλημα της Ρωσίας. Να περιέλθει ο κλάδος σε ένα προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να προστατευτούν, ξαναλέω, οι εργαζόμενοι, ναι, και οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτή τη σκληρή κατάσταση που μετά πρόκειται και βιώνουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Χατσιμεωνίδη, οι πελάτες σας στη Ρωσία τι λένε, και στην Ουκρανία, τι λένε οι πελάτες σας? Κοιτάξτε, εγώ συμμετείχα σε μια έκθεση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν ο μοναδικός Καστοριανός που ήταν σε αυτήν την έκθεση, δυστυχώς. Οι πελάτες που συναντήσαμε και πριν γίνει ο πόλεμος, ακόμη και στην αρχή του πολέμου, θέλω να πω ότι ήταν αισιόδοξοι. Δηλαδή είχαν μια καλή σεζόν μέχρι το Δεκέμβρη, πουλήσαμε κάποια εμπορεύματα. Φαινόταν ότι πάμε σε μια εξομάλυνση της κατάστασης, όχι κάτι φανταστικό. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη χρονιά πολύ αισιόδοξα με Ρωσία, Ουκρανία κτλ. Ναι. Πάρα πολύ αισιόδοξα δεν θα το έλεγα, αλλά θα πηγαίναμε σε μια καλύτερη κατάσταση από το 2021. Ναι. Θα ήταν καλύτερα. Αλλά μετά από αυτά όλα που έχουν γίνει, αυτή τη στιγμή πάμε προς το μηδέν. Δηλαδή, όχι πάμε, είμαστε στο μηδέν και θα μείνουμε εκεί. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Με 110 το ρούβλι ή και 200, αν πάει, δεν γνωρίζω. Αλλά και εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουμε. Αυτό είναι εξωπραγματικό. Και δεν βλέπω και αντίδραση. Δεν βλέπω κάποιος να βγει να πει, παιδιά, εμείς εδώ χανόμαστε. Γιατί χανόμαστε.
Θα θέλατε λοιπόν από τους βουλευτές και τους δύο ίσως του νομού, από τον αντιπεριφερειάρχη, τους δημάρχους κτλ. Όλοι και θεσμικοί και παράγοντες, δεν ξέρω, επιμελητήρια, σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι των οποίων και το επιμελητήριο θα πρέπει να είναι πρωτοστάτες, γιατί αυτοί γνωρίζουν και το πρόβλημα. Οι βουλευτές και οι θεσμικοί πρέπει να βοηθήσουν πάνω στα αιτήματα που θα στείλουν. Ή να ακούσουμε προσοχή τι θα τους πούν οι άμεσοι εμπλεκόμενοι, δηλαδή εσείς. Είναι δηλαδή βέβαια. Φαντάζομαι ότι δεν θα τους πείτε μόνο και εγώ είμαστε, θα τους πείτε και πέντε πράγματα ως προτάσεις. Δεν ξέρω πρέπει πότε να... και εσείς αν είστε έτοιμοι από τα συνδικαλιστικά σας να έχετε προτάσεις. Μα πρέπει επιβάλλεται και επιγόντως να καταδεθούν προτάσεις για την προστασία του κλάδου, σαν σύνολο. Δεν γίνεται να το αφήσουμε αυτό έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για μηδενισμό. Μιλάμε για αφανισμό. Δεν μιλάμε για άμορε δεν έχουμε δουλειά, άμορε δεν πάνε καλά οι δουλειές. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τραγικό. Και θα πρέπει άμεσα ακόμη και σήμερα η Ομοσπονδία Αγούνα, σαν το η κεφαλή, ναι, να καλέσει όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Άρα λοιπόν, ορίστε, ο κύριος Χατζημανίδης λέει, ο κύριος Τσούκας άμεσα να συγκαλέσει όλους τους φορείς της Γούνας για ένα κείμενο προτάσεων τα οποία θα πάρουν στα χέρια τους οι θεσμικοί παράγοντες του τόπου, μήπως και μπορέσουν κάπου να ακουστούν, μήπως και μπορέσει κάποιος να βοηθήσει τον κλάδο. Ναι, άμεσα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Να έχουμε ήδη την πρόσκληση στα χέρια μας και το απόγευμα να πάμε να συναντηθούμε. Τόσο άμεσα. Δηλαδή σήμερα προτείνεται σήμερα κιόλας. Σήμερα κιόλας να βρεθείτε εκεί. Λοιπόν, κύριε Χατσιμενίδη, εύχομαι όλα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι εποχές είναι τόσο περίεργες, τόσο παράξενες, τόσο γκρίζες, που πραγματικά δεν ξέρουμε από τι να τελειώσουμε και από τι να πιαστούμε ξανά. Επαναλαμβάνω, προερχόμαστε από 3 μνημόνια, 2 χρόνια κορονοϊού και έρχεται όλο αυτό το κύμα αυτή τη στιγμή και αυτή η ταραχή. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε στη ζωή μας ούτε μέρα, δυστυχώς. Δυστυχώς είμαστε μια πόλη η οποία είμαστε βασισμένη στη γουνοπία και η γουνοπία έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες, δεν ασχολείται με την εσωτερική κατανάλωση και έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα κακά της. Έχει και τα κακά της. Ζούμε μια κακή, πολύ κακή περίοδο και ο κόσμος έχει και πολλά προβλήματα και δυστυχώς μαραζώνει μαζί με τη γουνοπία και η πόλη μας. Δεν είναι ότι φταίει η γουνοπία, αλλά είναι στο στόχαστο αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε και να κάνουμε κάτι. Το θέμα δεν είναι αν θέλουμε, το θέμα είναι αν μπορούμε να μπορούμε κάνουμε να κάτι. Κύριε Χατζημενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.